Ναντία, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Είσαι από τα κορίτσια τα οποία τώρα έχουν μπει στο χώρο του modeling και θέλω να μου κρίνεις καταρχήν όσον αφορά το Next Top Model και την κριτική επιτροπή. Πώς βλέπεις όλο αυτό το θέμα, όλο αυτό αυτό που γίνεται καθημερινά που βλέπουμε στους δέκτες μας? Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα με αυτό το, με αυτή την εκπομπή, με αυτό το, την κατάσταση που επικρατεί με τα μοντέλα γενικότερα στη χώρα μας. Πιστεύω ότι τις διασύρουν κατά κάποιο τρόπο. Είναι σαν να μην υπάρχει μόδα. Δεν μπορούν τα κορίτσια να δουλέψουν αργότερα από το παιχνίδι. Δύσκολα θα κάνουν καριέρα. Θα τολμούσες μάλλον να δηλώσεις συμμετοχή εσύ στο επόμενο Next Top? Όχι, δεν νομίζω, διότι και μόνο που παρακολουθούν την καθημερινότητά τους σε αυτό το σημείο, ξυπνάνε, κάνουν μπάνιο, όλα αυτά, τι κάνουν, δύσκολα. Η κριτική επιτροπή πώς σου φαίνεται? Πολύ σκληρή η κριτική τους σε όλα όσα κάνουν. Δεν νομίζω ότι θα ζητηθεί από τις κοπέλες καταρχήν να κάνουν φωτογραφίσεις με αράχνες, με ταραντούλες, με διάφορα τέτοια. Πες μου λίγο τα πρότυπά σου στον χώρο. Τα πρότυπά μου? Θα μπορούσα να πω ότι κάποτε ήταν η ίδια η Βίκυ Καγιά, αλλά τώρα άρχισα να αλλάζω λίγο τη γνώμη μου. Δεν ξέρω. Από το διεθνή χώρο? Από το διεθνή χώρο δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη Ζιζέλ, βέβαια, η οποία άρχισε να αποσύρεται κατά κάποιο τρόπο, αλλά εντάξει.